Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 15 Μαΐου και αμέσως τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Πολύ δύσκολη υποχώρηση στις τιμές των καυσίμων μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Τι προβλέπουν οι ειδικοί και τι τονίζουν αναφορικά με την επιδότηση της βενζίνης και το πετρέλαιο. Κρούσματα υπατήτηδας καταγράφηκαν σε παιδιά στη χώρα μας. Να μην υπάρξει ανησυχία προς τους γονείς, τονίζουν Υπουργείο Υγείας και Ιατρική Κοινότητα. Σε λουκέτο οδηγείται το υποκατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος στην Αλεξανδρούπολη. Οι λειτουργίες του πρόκειται να μεταφερθούν στην Κομοτηνή. Ήδη υπάρχουν αντιδράσεις για το θέμα. Κλαδί στη φωτιά τα κινηματογραφικά γυρίσματα στον Εύρο και η ταινία που απέσπασε ήδη 2 διεθνή βραβεία. Πολύ δύσκολο μοιάζει να δούμε υποχώρηση στις τιμές των καυσίμων μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αυτό προβλέπουν οι ειδικοί που παράλληλα τονίζουν ότι μία επιδότηση στη βενζίνη, όπως έγινε και με το πετρέλαιο, είναι αναπόφευκτη. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων σε όλη την χώρα. Σε πρατήρια της Αλεξανδρούπολης η βενζίνη έχει ξεπεράσει τα 2,2 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο το 1,9 ευρώ το λίτρο. Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι τιμές αυτές δεν πρόκειται να υποχωρήσουν σύντομα και σίγουρα όχι πριν τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Φοβούμε ότι μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος, μέχρι να αλλάξουν οι συνθήκες, δεν θα υπάρξει εύκολη η πτώση στην τιμή του αργού. Και για την Ελλάδα συγκεκριμένα, έτσι όπως είναι οι καταστάσεις, αν δεν αλλάξει κάτι όπως μειώθηκε, ας πούμε, έστω και επιδοτούμενα η τιμή του πετρελαίου, αν δεν επιδοτηθεί και η τιμή της βενζίνης, θα παραμείνει εκεί υψηλά. Υπόψη δε, ειρήσει το εμπαρόδο, ότι η Ελλάδα είναι η τέταρτη στην Ευρώπη σε ειδικό φόρο κατανάλωση. Έχουμε 700 στη βενζίνη, 810, 070 δηλαδή έχουμε στη βενζίνη, 081 έχει η Ολλανδία, ακολουθούν η Ιταλία και η Νορβηγία με 0,72 και εμείς έχουμε 0,70, όταν το κατώτατο όριο που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 0,35. Την ίδια ώρα όμως φαντάζει δύσκολο να έχουμε ακόμα υψηλότερες τιμές από αυτές που ήδη υπάρχουν. Παράλληλα η επιδότηση μετά το πετρέλαιο και στη βενζίνη είναι αναπόφευκτη, έτσι ώστε να μπορέσει να κινηθεί η αγορά, στην οποία υπάρχει πτώση κίνησης της τάξης του 30% σε σχέση με πριν την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Είναι πολύ δύσκολο να ξεπεράσουν αυτές τις τιμές που έχουμε φτάσει. Νομίζω ότι πλέον εξετάζεται, μιλάμε για την πινακίδα και για τον καταναλωτή. Νομίζω ότι αν συνεχίσουν οι τιμές, οι διεθνείς τιμές να παίζουν σε αυτά ή μεγαλύτερα επίπεδα, τότε νομίζω ότι σίγουρα θα μπει μαχαίρι, θα μειωθούν οι ειδικοί φόροι, διότι φαίνεται ότι πλέον δεν μπορεί ο καταναλωτής να ξοδέψει για τα καύσιμα αν δεν πέσει μαχαίρι στον ειδικό φόρο κατανάλωση, και θεωρώ ότι καμία κυβέρνηση, όσο ανάλγητη και να είναι ή όσο να θέλει να κρατήσει αυτό το επίπεδο, θα αναγκαστεί, όπως έδωσε την επιδότηση στο πετρέλαιο, να δώσει επιδότηση και στη βενζίνη, διότι δεν θα κινηθεί η αγορά. Δεν κινείται. Βλέπουμε εμείς πόσο πεσμένες είναι πλέον οι καταναλώσεις. Ο κύριος Πιστόλας εξηγεί πώς διαμορφώνεται η τιμή που φτάνει στον καταναλωτή, ενώ όπως σημειώνει, πάνω από το 50% της τιμής είναι φόροι. Το 53 έως 55% της αξίας της τιμής του καυσίμου που βλέπουμε είναι φόροι. Είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ. Το 43-45%, 42-43% περίπου είναι η πραγματική αξία του καυσίμου και το 2-3, maximum 4% είναι το κέρδος που βγάζει το δίκτυο από τα δηληστήρια μέχρι οι εταιρείες εμπορίας και ο πρατηριούχος. Έτσι λοιπόν σήμερα, ας πάμε σήμερα, η τιμή του καυσίμου σήμερα, η βενζίνη, αν πάμε να πάρουμε βενζίνη χωρίς φόρους, θα την πάρουμε 0,95 το λίτρο. Αυτή είναι η αξία της βενζίνης, 0,95. Όλα τα άλλα είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, 700 ευρώ, 0,7. Ο ΦΠΑ στο σύνολο της αξίας, 0,95 στην 0,70, στο σύνολο της αξίας 24% ΦΠΑ αν βάλουμε. Η τιμή λοιπόν έρχεται και ξεκινάει σήμερα από το δηληστήριο. Αν πάει κάποιος να πάρει, θα πάρει τη βενζίνη με το ΦΠΑ 2,090 περίπου.
Έτσι. Οπότε βάλτε σε αυτό τώρα τη διακίνηση. Η ανησυχία για την έβρεση καυσίμων είναι μεγάλη και είναι παγκόσμια, καθώς ακόμα και σε χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που εξάγουν τεράστιες ποσότητες πετρελαίου καθημερινά, υπάρχουν φόβοι για εξάντληση των αποθεμάτων και για την μη ανταπόκρισή τους στη ζήτηση. Έχουν μια ερμηνεία λογική. Είναι το άγχος που διακατέχει την παγκόσμια κοινότητα για το πού θα βρούνε καύσιμα, διότι βλέπουμε ότι οι Υπουργοί Ενέργειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και της Σαουδικής Αραβίας δήλωσαν αδυναμία και δηλώνουν ότι εκπλήσονται με τη ζήτηση που υπάρχει και με τις κινήσεις που γίνονται στην παγκόσμια σκακέρα για το αργό πετρέλαιο, διότι δεν μπορούν, δεν έχουν τη δυνατότητα, αν προτίθεται να αυξήσουν την παραγωγή κατά 2 δισεκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό και φοβούνται ότι θα εξαντληθούν και τα αποθέματα πλέον και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στη ζήτηση. Αυτό ανεβάζει την τιμή, έχει φτάσει 110 δολάρια το βαρέλι. Τα πρώτα 3 κρούσματα παιδικής οξείας υπατήτηδας στη χώρα καταγράφηκαν την Πέμπτη. Καθησυχαστικοί παρουσιάζονται ο Υπουργός Παιδείας και η ιατρική κοινότητα, ενώ τα παιδιά στα οποία ανιχνεύθηκε η υπατήτηδα είναι καλά στην υγεία τους. 3 περιστατικά παιδιών με οξεία υπατήτηδα που πληρούν τα κριτήρια του πιθανού κρούσματος σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έχουν εντοπιστεί στη χώρα μας, όλα στην Αττική, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Πρόκειται για παιδιά ηλικίας 14 και 18 μηνών, αλλά και ένα 10 ετών. Τα παιδιά δεν παρουσίασαν καμία επιπλοκή, δεν έλαβαν ειδική αγωγή και είναι σε άριστη γενική κατάσταση στα σπίτια τους. Συγκεκριμένα έχουν δηλωθεί 3 κρούσματα, όπως είπατε πολύ σωστά, από την περιοχή της Αττικής και αφορούν παιδιά ηλικίας 14 μηνών, 10 ετών και 18 μηνών, τα οποία πληρούν τον ορισμό του πιθανού κρούσματος, δηλαδή βρέθηκε να έχουν αυξημένα υπατικά ένζηματα ανασαμινάσεις πάνω από 500 μονάδες ένα ημέρα στον εργαστηριακό έλεγχο που έγινε. Να τονίσω ότι και τα 3 αυτά παιδιά είναι άριστα στην υγεία τους, σε εξαιρετική κατάσταση. Μόνο τα 2 από τα 3 χρειάστηκαν νοσηλεία. Το ένα από τα 3 παιδιά το 18 μηνών ήταν ένα τυχαίο έβριμα ή αυξημένες ανασαμινάσεις σε προληπτικό εργαστηριακό έλεγχο. Ενώ τα άλλα 2 παιδιά τα οποία είχαν κάποια συμπτώματα, κοιλιακό άλγος κλπ, εμέτους και πυρετό, νοσηλεύτηκαν σε νοσοκομεία, όπου έγινε εργαστηριακός έλεγχος που δεν ανείχνευσε κανέναν από τους ιούς υπατήτηδας, ούτε και τους ιούς Epstein-Barr, κυταρομεγαλοϊό, αδενοϊό ή τον SARS-CoV-2 της λίμωξης COVID-19 και μετά από λιγοήμερη νοσηλεία τα παιδιά αυτοί πήγαν σπίτι τους χωρίς να παρουσιάσουν καμία επιπλοκή. Όπως επισημαίνει ο ΙΟΔΗ, οι κλινικοί γιατροί είναι σε εγρήγορση για αυτή την αναδυόμενη κατάσταση. Έχουν ενημερωθεί και επαγρυπνούν για την έγκαιρη ανίχνευση παιδιών ηλικίας έως 16 ετών που παρουσιάζουν σημεία και συμπτώματα υπατήτηδας χωρίς σαφή αιτιολογία και σε τέτοια περίπτωση συμπληρώνουν και αποστέλνουν στον ΙΟΔΗ δελτίο δήλωσης κρούσματος. Προς το παρόν δεν επικρατεί ανησυχία στην ιατρική κοινότητα της χώρας μας, ενώ οι ειδικοί μιλούν για τα συμπτώματα στα οποία πρέπει να δώσουν βάση οι γονείς. Ο ίκτερος, η κυτρινοπή δηλαδή χρειά του δέρματος και των επιπεφικότων των ματιών δηλαδή, η υπέρχρωση ούρων και ή ο αποχρωματισμός των κοπράνων, ο κνησμός, ο πυρετός που μπορεί όμως και να λείπει, οι αρθραλγίες, οι μυαλγίες, η ναυτία, το κοιλιακό άλγος και η απώλεια όρεξης. Γενικά δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία γιατί είναι πολύ λίγα τα κρούσματα παγκοσμίως. Μιλάμε για 348 περιστατικά. Τα περισσότερα από τα οποία έχουν περιγραφεί στη Μεγάλη Βρετανία είναι η χώρα που έχει το μεγαλύτερο αριθμό τέτοιων κρούσματων. Παράλληλα, όπως σημειώνει ο κύριος Μανταδάκης, οι γονείς καλούνται να τηρούν τα μέτρα πρόληψης και καλής υγιεινής. Εγώ από την πλευρά μου αυτό που έχω να συστήσω στους γονείς είναι να εφαρμόζουν συστηματικά τα γενικά μέτρα πρόληψης και καλής υγιεινής. Να φροντίζουν τα παιδιά τους να πλένουν τα χέρια τους τακτικά με νοδό και σαπούνι ή να χρησιμοποιούν αλκοολούχο διάλειμμα. Να αποφεύγουν την επαφή των χεριών τους με τη μύτη, τα μάτια και το στόμα. Να καλύπτουν τη μύτη τους με χαρτομάντιλο κατά το βήχα ή το φτιάρνισμα. Να αποφεύγουν την κοινή χρήση επιτραπέζιων συσκευών όπως είναι τα ποτήρια, μαχαιροπύρνα κλπ. Και να επίσης συστήνω στους γονείς να αερίζουν επαρκώς τους χώρους που παίζουν τα παιδιά τους, να καθαρίζουν τις επιφάνειες
και να αποφεύγουν τη στενή επαφή με άτομα που εμφανίζουν συμπτώματα λοιμόξεων του γαστρεντερικού ή του αναπνευστικού. Την ίδια ώρα και όπως τόνισε ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, στον απόϊχο της ανακοίνωσης για τα 3 πρώτα κρούσματα οξείας υπατήτιδας σε παιδιά, ακόμη και στο απευκταίο σενάριο που χρειαστεί μεταμόσχευση, ήδη έχουμε σύμβαση με 2 κέντρα στη Ρώμη και στο Παλέρμο. Προς κλείσιμο οδηγείται το υποκατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος στην Αλεξανδρούπολη. Όλες οι λειτουργίες του πρόκειται να μεταφερθούν σε αυτό της Κομωτινής, ενώ ήδη υπάρχουν αντιδράσεις για το θέμα. Έντονη είναι η φημολογία που επικρατεί το τελευταίο διάστημα για κλείσιμο του υποκαταστήματος της Τράπεζας της Ελλάδας στην Αλεξανδρούπολη. Σύμφωνα με τα σενάρια αυτά, οι λειτουργίες του καταστήματος θα μεταφερθούν στην Κομωτινή. Υπάρχει μία φήμη τις τελευταίες ημέρες ότι τελικώς το υποκατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος στην Αλεξανδρούπολη ενδέχεται να κλείσει και να γίνει μεταφορά όλων αυτών των δραστηριοτήτων στην Κομωτινή. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ αρνητική εξέλιξη και ειλικρινά λυπάμαι, γιατί από πέρσι το Μάιο του 2021 είχε σταλεί από μένα προσωπικά προς το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, τον κύριο Στουρνάρα, επιστολή που επεσήμανε τους σημαντικούς λόγους που το υποκατάστημα έπρεπε να παραμείνει σε συνεχή λειτουργία εδώ στην Αλεξανδρούπολη, εξυπηρετώντας και την οικονομική ανάπτυξη του νομού και την υποστήριξη των άλλων δημοσίων υπηρεσιών και όχι μόνο. Είναι ένας σημαντικός πυλώνας, ιστορικά δεμένος οικονομικά με την περιοχή μας, και την ώρα που η Αλεξανδρούπολη πραγματικά μπαίνει σε αυτή την διαφορετική τροχιά ανάπτυξης με αυτήν τη μεγάλη έξαρση των υποδομών αλλά και των έργων, θεωρώ ότι είναι αυτό επιεικώς απαράδεκτο, επιεικώς ότι δεν έχει δημιουργήσει τον μικρότερο, τον ελάχιστο προβληματισμό στη διοίκηση της Τράπεζας Ελλάδος ότι θέλει να κλείσει αυτό το υποκατάστημα. Ο κύριος Πέτροβιτς σημειώνει πως αναμένει να πρετανεύσει η λογική και να μην κλείσει το υποκατάστημα στην πρωτεύουσα του Εύρου. Τα πράγματα είναι συγκεκριμένα και όχι συγκεχημένα. Συγκεχημένα είναι σε αυτούς που ζουν στην Αθήνα. Εδώ όμως στην ακριτική Ελλάδα τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Θεωρώ λοιπόν ότι οι λαμβάνοντες τις αποφάσεις θα πρέπει να έχουν τη διάκριση, την ελάχιστη διάκριση, να κρίνουν τα γεγονότα υπό μια διαφορετική σκοπιά και προβλέποντας τις εξελίξεις του μέλλοντος. Έχουμε μια κοσμογονία εξελίξεων. Πριν από λίγες μέρες ήταν εδώ ο Πρωθυπουργός και αρχηγοί άλλων κρατών για τον FSRU, δηλαδή για την πλωτή εξέδρα υγροποιημένου φυσικού αερίου. Τα μεγάλα έργα που γίνονται στον σιδηρόδρομο και προγραμματίζονται να γίνουν, για την Εγνατία και βέβαια τις άλλες πολύ σημαντικές παρεμβάσεις για να αναπτυχθεί η περιοχή. Γιατί λοιπόν να κλείσει το υποκατάστημα της Τράπεζας Ελλάδος στην Αλεξανδρούπολη? Αυτή είναι, θεωρώ, μία απόφαση που λαμβάνεται ελαφρά την καρδία χωρίς να συμπεριλαμβάνονται και άλλες διαστάσεις του όλου θέματος. Επικώς απαράδεκτη, αν συμβεί, η επιστολή μου πέρσι επεσήμανε όλους αυτούς τους λόγους και περιμέναμε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Περιμένω λοιπόν, περιμένω να επανεξεταστεί αν τίθεται τέτοιος λόγος και επιτέλους να πριτανεύσει η λογική με γνώμονα τις εξελίξεις και το μέλλον αυτής της περιοχής. Ακόμη ένα βήμα προς την ολοκλήρωση του βιολογικού καθαρισμού ΙΑΣΜΟΥ έγινε την Τετάρτη με την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή συνδέσεων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων. Το έργο είναι αξίας 818.400 ευρώ, με χρόνο περαίωσής του τους 18 μήνες και με 950 συνολικές συνδέσεις. Αρχίζει η κατασκευή συνδέσεων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων του ΙΑΣΜΟΥ στον ομό Ροδόπης. Το έργο προϋπολογισμού 818.400 ευρώ αναμένεται να είναι έτοιμο εντός 18 μηνών, ενώ θα έχει συνολικά 950 συνδέσεις. Το συγκεκριμένο βήμα αποτελεί το τελευταίο υποέργο με το οποίο ολοκληρώνεται το έργο του βιολογικού καθαρισμού ΙΑΣΜΟΥ. Ο Δήμαρχος Οντέρ Μουμίν προχώρησε στην υπογραφή της σύμβασης με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ Κομωτινής, Στράτο Τσακυρίδη, και την ανάδοχο εταιρεία. Με αυτήν την διαδικασία ουσιαστικά εμείς τελειώνουμε τις υποχρεώσεις μας και μένει μόνο στον Δημότη να κάνει τα εσωτερικά του δίκτυα και τη σύνδεσή του στο βιολογικό.
Άρα φρονώ ότι μετά από 18 μήνες μόλις περατωθεί το έργο θα είμαστε σε θέση σιγά σιγά να λειτουργήσουμε το βιολογικό του ιάσμου. Είναι ένα έργο πνοής για τον ιάσμο, απαραίτητο, οπωσδήποτε. Είναι ένα έργο το οποίο ξεκίνησε πριν από 15 χρόνια, μελετήθηκε, προχώρησε, συμβασιοποιήθηκε, εγκρίθηκε. Ήταν μια περίπτωση που ταλάνισε τον ιασμό, προκάλεσε από τις εργασίες και προβλήματα και στο οδικό δίκτυο από τις εξκαφές. Θα πρέπει να ευχαριστήσω τη συμβολή των προκατόχων μου πάνω σε αυτό το έργο όσον αφορά και τη μελέτη και την εξασφάλιση της χρηματοδότησης, αλλά και την υλοποίηση των πρώτων φάσεων του έργου. Όπως σημειώνει ο Δήμαρχος Ιάσμου, υπήρξε μια καθυστέρηση από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, διότι οι τελευταίες αυτές 950 συνδέσεις δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική χρηματοδότηση. Έτσι θα έπρεπε ο ίδιος ο Ιασμιώτης να επιβαρυνθεί με επιπλέον κόστος για να προχωρήσει η κατασκευή των τελικών συνδέσεων. Πλέον ο Δημότης Ιάσμου θα υποφελείται από το έργο χωρίς κόστος. Εδώ υπήρξε μια καθυστέρηση από την προηγούμενη διοίκηση, η οποία οφειλόταν στο ότι δεν είχε προβλεφθεί στην αρχική μελέτη και δεν υπήρχε χρηματοδότηση για αυτές τις 800.000 ευρώ για να γίνουν αυτές οι διακλαδώσεις τελικές από τον κεντρικό αγωγό μέχρι την έξοδο του σπιτιού των νοικοκυριών, τις οποίες εμείς σε απόλυτη συνεργασία με την ΔΕΙΑ Κομωτινής, σε μια άψογη συνεργασία, και οφείλω να τους ευχαριστήσω και την νυν διοίκηση αλλά και τους προκατόχους τους, εξασφαλίσαμε από το ΗΜΕ Περαιά αυτό το ποσό των 800.000. Αλλιώς μια άλλη λύση θα ήταν να επιβαρυνθεί ο Δημότης, γιατί οι διπόροι του Δήμου δεν επαρκούσαν για την κάλυψη αυτού του έργου. Νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που κινηθήκαμε προς αυτή την κατεύθυνση, συμβασιοποιήσαμε, υπογράψαμε, αναθέσαμε και φρονώ ότι σε ένα μήνα θα έχει ξεκινήσει αυτό το τελικό στάδιο του έργου του βιολογικού καθαρισμού ιάσμου. Μέχρι και τις 16 Μαΐου συνεχίζεται στην Αλεξανδρούπολη η προβολή της ταινίας «Κλαδί στη φωτιά» των Κωνσταντίνου Μουρατίδη και Γενοβέφας Κτενίδου, που γυρίστηκε στον Εύρο, τη Ροδόπη και το Παγκαίο Όρος. Η ταινία «Κλαδί στη φωτιά» κατάφερε να αποσπάσει ήδη 2 διεθνή βραβεία. Στην Κύρκη, ένα σχεδόν ακατοίκητο χωριό του Εύρου, βράχοι και λόφοι εναλλάσσονται, βουνά και πλαγιές κρατούν καλά φυλαγμένα τα μυστικά της αρχαίας θρακικής φυλής των Κυκώνων, ενώ τα μεταλλεία που άκμασαν στη μεταπολεμική περίοδο πρωταγωνιστούν σε πολλούς μύθους για τα κοιτάσματα της περιοχής. Σε αυτό το εκπληκτικό τοπίο, μέσα στο πράσινο και την απεραντοσύνη της φύσης, έγιναν τα γυρίσματα της ταινίας «Κλαδί στη φωτιά» των Κωνσταντίνου Μουρατίδη και της Γενοβέφας Κτενίδου, ενώ το αποτέλεσμα κατάφερε να φέρει στο μυαλό των θεατών εικόνες από το Βρετανικό Βορρά και σκηνές που κυριάρχησαν στα λογοτεχνικά έργα Άγγλων, Σκοτσέζων και Ιρλανδών συγγραφέων. Θα έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας να καθίσουμε με την ησυχία μας, να τα δούμε και να συζητήσουμε γι' αυτά. Αν και μου φαίνεστε γνωστοί. Εδώ, σε αυτό το ίδιο. Ο ποταμός της Καλυθέας πλημμύρισε μέχρι το Δέλτα, 30 χιλιόμετρα νότια του μεταλλείου. Τον εμπιστεύεστε? Το Συμβούλιο σε απαρτή αποφάσισε ομόφωνα. Σε παρακαλώ, μητέρα. Έλλη! Ο
Όταν αρχίζει η ταινία και φαίνονται τα πλάνα αυτά πάνω στο βουνό, θα ρει κανείς πως βρίσκεται στη Βόρεια Αγγλία. Πολλοί λένε ότι είναι εμφανές το ύφος μιας αγγλικής ταινίας, λέει στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η Μαρία Καραβία, ηθοποιός και σκηνοθέτης, η οποία πρωταγωνιστεί στην ταινία. Η ίδια τονίζει ότι οι συντελεστές της παραγωγής επέλεξαν τη συγκεκριμένη περιοχή για τα γυρίσματα, καθώς σχεδόν όλοι κατάγονται από την Αλεξανδρούπολη, ζουν στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και αναγνώρισαν τα ισχυρά πλάνα που επιφυλάσσουν στους κινηματογραφιστές τα άγρια και απάτητα τοπία στην Αλεξανδρούπολη, τη Ροδόπη και το Παγκαίο Όρος. Εκτός από την Κύρκη, γυρίσματα έγιναν επίσης στον ποταμό Εύρο και στην Αλεξανδρούπολη, ενώ οι τοπικές κοινωνίες επεφύλαξαν πολύ καλή υποδοχή στην παραγωγή. Στο πνεύμα αυτό, η κυρία Καραβία επισημαίνει ότι ο σκηνοθέτης Κωνσταντίνος Μουρατίδης κατάφερε να συνδυάσει το θρίλερ με την αγωνία και το τοπίο, γεγονός που αξίζει τον κόπο για την προβολή αυτής της υπέροχης περιοχής. Εκτιμά άλλωστε ότι όλα αυτά βρίσκονται πίσω από τις διακρίσεις που κατάφερε να αποσπάσει η ταινία, κερδίζοντας το πρώτο βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Χουντού της Ινδίας και το βραβείο καλύτερης ταινίας στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Πράγας το 2021. Να σημειωθεί ότι η ταινία «Κλαδί στη φωτιά» προβάλλεται έως και τη Δευτέρα 16 Μαΐου στην Αλεξανδρούπολη. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Μην παραλείψετε να μείνετε στη Δέλτα Τηλεόραση, καθώς αμέσως τώρα ακολουθεί θεματική εκπομπή με την Κατερίνα Καλεντερίδου στην Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων της Αλεξανδρούπολης. Ένα νέο έργο το οποίο εγκαινιάστηκε πριν από λίγες ημέρες παρουσία του Πρωθυπουργού. Η Δέλτα Τηλεόραση βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου και παρακολουθεί βήμα-βήμα τη λειτουργία του από την διαδικασία της παραγωγής ανακυκλώσιμων υλικών, από την παραγωγή υλικού τύπου κόμποστ κατάλληλο για εδαφική χρήση, αλλά και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, και μέσα σε μία θεματική εκπομπή εξηγείται η διαδικασία και η λειτουργία γενικότερα της νέας αυτής μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.